Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Καρδαλιάς θα σας ενημερώνει για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και όλα τα μέτρα που αφορούν στη διαχείριση και στον περιορισμό της διασποράς του νέου κορονοϊού. Κύριε Υφυπουργέ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Για άλλη μια φορά, καλησπέρα σας από την Πολιτική Προστασία. Ξεκινάμε την εβδομαδιαία ενημέρωση, όχι στην παλιά της μορφή, δηλαδή μαζί με τον κύριο Τσιόδρα στο Υπουργείο Υγείας, αλλά εδώ στην Πολιτική Προστασία. Άλλωστε, αν επιστρέφαμε στην παλιά μορφή, μαζί με τον καθηγητή και καθημερινά, αυτό θα σήμαινε ότι η κατάσταση θα ήταν σε επίπεδο συναγερμού. Αλλά ευτυχώς δεν είμαστε εκεί. Το εβδομαδιαίο ραντεβού στην Πολιτική Προστασία γίνεται προκειμένου να υπάρχει έγκυρη ενημέρωση για το τι γίνεται με το άνοιγμα της χώρας, τι δείχνουν οι έλεγχοι και ποιες επιχειρησιακές αποφάσεις λαμβάνουμε, ώστε όλοι να γνωρίζουμε πώς εξελίσσεται η κοινή μας προσπάθεια. Μακριά από φήμες, μακριά από αβάσιμες πληροφορίες, μακριά από ανύπαρκτες ειδήσεις. Ας δούμε αρχικά ποια είναι η εικόνα σήμερα. Από την έναρξη της πανδημίας στις 25 Φεβρουαρίου, με το πρώτο κρούσμα στη Θεσσαλονίκη, μέχρι τις 19 Ιουλίου την Κυριακή, έχουν καταγραφεί στη χώρα μας 4.007 κρούσματα, από τα οποία 435 είναι σήμερα ενεργά. 1.030 συνάνθρωποι μας έχουν πάρει εισιτήριο από νοσοκομεία, 2.347 έχουν αναρρώσει σπίτι τους και 195 δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας, από την πρώτη στιγμή, ακούμε τους ειδικούς όπως έχουμε ήδη πει και κινούμαστε με βάση τα δεδομένα κάθε φορά. Είπαμε ότι ανοίγουμε τη χώρα στο τουρισμό με ασφάλεια. Γνωρίζαμε από την πρώτη στιγμή, στατιστικά, ότι θα έχουμε και εισαγόμενα κρούσματα από ξένους επισκέπτες. Όμως, θέσαμε σε εφαρμογή ένα προηγμένο σύστημα για την εξέταση ταξιδιωτών και την ιχνηλάτηση τυχών κρούσματων, χρησιμοποιώντας ένα σύνθετο αλγόριθμο και λεπτομερή πρωτόκολλα, έτσι ώστε και οι επισκέπτες να αισθάνονται ασφαλείς, αλλά και να προστατεύσουμε την υγεία των εργαζομένων στον τουρισμό. Καθημερινά παρακολουθούμε τις εξελίξεις, τόσο στις πύλες εισόδου όσο και στο εσωτερικό. Και όταν έχουμε νέα επιδημιολογικά δεδομένα, προσαρμόζουμε ανάλογα και τις ενέργειές μας. Όπου χρειάστηκε, κλείσαμε σύνορα που είχαμε ανοίξει. Μείναμε κλειστοί σε πτήσεις. Επιβάλαμε πρόσθετους κανόνες υγειονομικής ασφάλειας. Από την 1η μέχρι και τις 19 Ιουλίου, τις τρεις πρώτες εβδομάδες, έχουν περάσει τα σύνορα της χώρας 918.032 άτομα. Από αυτούς, 620.652 έχουν εισέλθει στη χώρα αεροπορικός, 48.720 ακτοπλοϊκός και 248.660 οδικός. Αυτές τις 19 πρώτες ημέρες έχουν γίνει 127.900 τεστ για COVID-19, έχει υποβληθεί δηλαδή σε έλεγχο το 13,9% αυτών που περνούν τα ελληνικά σύνορα και τα επιβεβαιωμένα εισαγόμενα κρούσματα είναι 295. Πιο συγκεκριμένα, στα αεροδρόμια έγιναν 98.284 τεστ, από τα οποία 105 ήταν θετικά. Στα λιμάνια 6.119 τεστ, από τα οποία 4 θετικά. Και στα χερσαία σύνορά μας 23.497 τεστ, από τα οποία 186 θετικά. Από αυτά τα 295 κρούσματα, 53 είναι ακόμη ενεργά, ενώ 207 επέστρεψαν στη χώρα προέλευσής τους και 35 είναι πλέον μη ενεργά και παραμένουν στη χώρα μας. Όσον αφορά στην προέλευση των κρούσματων, οι 5 πρώτες σε κρούσματα χώρες ήταν η Σερβία με 78 κρούσματα, η Βουλγαρία με 63, η Ρουμανία με 61, η Αλβανία με 23 και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 6. Είναι χαρακτηριστικό ότι 225 από τα 295 κρούσματα, δηλαδή το 76,27%, ήταν από τις 4 φύλες γείτονες βαλκανικές χώρες. Και για να γίνονται κάθε μέρα αυτοί οι έλεγχοι, εκατοντάδες στελέχοι παλεύουν αδιάκοπα στα 31 σημεία εισόδου της χώρας και όχι μόνο. Ένας μηχανισμός εξαιρετικών γυναικών και ανδρών που 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα, προσπαθούν για να μείνει η χώρα ασφαλής. Πιο συγκεκριμένα, στη διεξαγωγή των ελέγχων και τη διαχείριση των θετικών κρουσμάτων συμμετέχουν 105 στελέχοι της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 24 στελέχοι της Ελληνικής Αστυνομίας, 146 στελέχοι των Ενόπλων Δυνάμεων, 92 στελέχοι του Πυροσβεστικού Σώματος, 22 στελέχοι του Λιμενικού Σώματος και 84 κινητές μονάδες υγείας στο ΕΟΔΗ. Ο μηχανισμός αυτός έχει στη διάθεσή του 85 μέσα μεταφοράς δειγμάτων και θετικών κρουσμάτων, καθώς και 85 καταλήμματα καραντίνας. Πάντα με στόχο να παραμένει η χώρα μας υγειονομικά ασφαλής. Τους ευχαριστώ δημόσια και μέσα από την καρδιά μου. Γιατί είναι γεγονός ότι σήμερα
Είμαστε σε θέση να υποδεχόμαστε ακόμα και αυτόν τον μικρό, σε σύγκριση με το παρελθόν, αριθμό επισκεπτών, μεγαλύτερο ποσοστιαία από άλλες ισχυρές τουριστικές αγορές, επειδή πετύχαμε στην αντιμετώπιση της πανδημίας στην πρώτη της φάση. Και όπως είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό το κεκτημένο οφείλουμε να το διαφυλάξουμε ως κόρυν οφθαλμού. Η θέση της κυβέρνησης ήταν και παραμένει σταθερή. Πρώτο μέλημα, η υγεία των πολιτών. Έχουμε κάποια αναμενόμενη αύξηση κρουσμάτων λόγω των επισκεπτών. Όμως, ο αριθμός αυτών που είναι διασωληνωμένοι παραμένει πολύ χαμηλός. 12 ήταν χτες. Και ο αριθμός των συμπολιτών μας που δυστυχώς χάνουν τη ζωή τους είναι επίσης πολύ χαμηλός. Και λαμβάνουμε όλα τα μέτρα ώστε η κατάσταση να βρίσκεται υπό απόλυτο έλεγχο. Χώρες που χαλάρωσαν, επαναπαυόμενες στην αρχική επιτυχία τους, το πλήρωσαν ακριβά. Για να μην βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα πιθανό δεύτερο κύμα, αυτά τα οποία έχουμε καθορίσει ως απαραίτητες, ελάχιστες προϋποθέσεις για να μπορούμε να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία, πρέπει να τηρούνται. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε δύο σημεία. Το πρώτο έχει να κάνει με την τήρηση όλων των κανόνων και του πλαισίου υγιεινής. Χρήση μάσκας, πλύσιμο χεριών και όλα τα σχετικά τα οποία έχουν προβλεφθεί από τις κανονιστικές πράξεις. Και το δεύτερο, η αποφυγή των συναθρήσεων και του συγχρονισμού, ειδικά σε κλειστούς χώρους. Προχωράμε συνεχώς σε ελέγχους, σε μπαρ, σε χώρους διασκέδασης, όπου είχαμε περισσότερο κόσμο από τον επιτρεπόμενο. Αναστήλαμε τα πανηγύρια, τουλάχιστον ως το τέλος Ιουλίου. Ξέρω ότι φαντάζει περίεργο, ειδικά σήμερα, να επιμένουμε στην ανάγκη αποφυγής του συνωστισμού και την ίδια στιγμή να υπάρχουν φαινόμενα μαζικών εκδηλώσεων χιλιάδων συμπολιτών μας οπαδών που αγνοώντας κάθε οδηγία θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Ρισκάρουν όχι μόνο τη δική τους υγεία, και αλλά αυτή των συγγενών τους, των οικείων τους. Πραγματικά μας λυπούν τέτοιου ή παρόμοιου είδους καταστάσεις. Ο ιός ούτε ιδεολογικές αναφορές έχει, ούτε αφήνει κανένα, μα κανένα περιθώριο σε οπαδικά ένστικτα και συναισθήματα. Παραμένει εκεί έξω επικίνδυνος. Και η μεν συλλογική ευθύνη επιβάλλει αναβολή κάθε τέτοιου είδους εκδήλωσης, αν δεν μπορούν να εξασφαλιστούν συνθήκες και όροι ασφάλειας. Η δε ατομική ευθύνη επιβάλλει άρνηση συμμετοχής σε παρόμοιες καταστάσεις νοστισμού. Ελπίζω κι εγώ να είναι η τελευταία φορά που συνέβη αυτό. Και να επαναλάβω ότι δεν είναι η εικόνα που θέλουμε να βλέπουμε και πως τόσο εκεί, όσο και οπουδήποτε αλλού, καταδικάζουμε αυτά τα φαινόμενα. Και γι' αυτό προχωράμε σε μαζικούς ελέγχους. Χαρακτηριστικά θα ήθελα να αναφέρω ότι από την 1η ως τις 19 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν το Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας της Αγοράς και Αντιμετώπισης του Παραεμπορίου, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και την Ελληνική Αστυνομία 7.379 έλεγχοι. Καταγράφηκαν 425 παραβάσεις, ποσοστό δηλαδή 5,76%, και επιβλήθηκαν 508 πρόστιμα συνολικού ύψους 154.800 ευρώ, καθώς και αναστολή λειτουργίας που ανέρχεται συνολικά σε 195 ημέρες. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, όχι με τιμωρητική διάθεση, αλλά με μόνο και αποκλειστικό στόχο να διασφαλίσουμε τη συνεπή εφαρμογή των μέτρων. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τίποτα δεν έχει τελειώσει. Όλους αυτούς τους μήνες είμαστε σε μια δημιουργική επαγρύπνηση. Πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση, σε επιφυλακή. Η επιτυχία όλους τους προηγούμενους μήνες που έκανε την Ελλάδα μας θετικό παράδειγμα παγκοσμίως δεν έχει να κάνει μόνο με την έγκαιρη αντίδραση της κυβέρνησης και την κατάρτιση σοβαρού επιχειρησιακού σχεδίου. Τίποτα δεν θα είχε επιτευχθεί δίχως την υπεύθυνη στάση και τη συνεργασία όλων των πολιτών. Και αυτή η συνεργασία πρέπει να συνεχιστεί. Οι οδηγίες πρέπει να τηρούνται, ώστε παράλληλα με τα ελπιδοφόρα μηνύματα που έρχονται από το χώρο της επιστήμης να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε την πανδημία με τον ίδιο επιτυχή τρόπο. Γι' αυτό να μου επιτρέψετε να επαναλάβω. Στις διακοπές χαλαρώνουμε μόνο ως προς τους ρυθμούς, όχι προς την προσοχή και την πειθαρχία μας. Αγαπητοί μου συμπολίτες, είχαμε πει από την πρώτη μέρα ότι η δεύτερη φάση της προσπάθειάς μας είναι πιο δύσκολη, πιο απαιτητική από την πρώτη. Γι' αυτό και δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, γιατί η κατάσταση μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή, όπως έχουμε δει να συμβαίνει σε άλλες χώρες. Η Ελλάδα είναι μια υγειονομικά ασφαλής χώρα και είναι στο χέρι όλων μας να παραμείνει έτσι. Για να το πετύχουμε, χρειάζεται νυφαλιότητα, ψυχραιμία, εγρήγορση και επιφυλακή, τόσο από την πλευρά του κράτους, όσο και της ίδιας κοινωνίας. Ο μεν κρατικός μηχανισμός παραμένει έτοιμος. Σε όλη αυτή την πορεία προσαρμόζει τη στρατηγική του σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και παραμένει καθημερινά σε επιφυλακή, παρακολουθώντας κάθε επιδημιολογική εξέλιξη, τόσο στη χώρα όσο και έξω από αυτή. Οι δε πολίτες
Πρέπει όλοι μας να συνεχίσουμε να προσπαθούμε, να συνεχίσουμε να τηρούμε τους κανόνες. Γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος να βγούμε νικητές και από αυτή τη φάση. Γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος να ενισχύσουμε τον τουρισμό μας, την οικονομία μας, την ίδια την κοινωνία μας, χωρίς καμία έκπτωση στη δημόσια υγεία. Γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος να παραμείνουμε όλοι ασφαλείς, επισκέπτες, ταξιδιώτες και φιλόξενοι Έλληνες πολίτες. Γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος, οι Έλληνες, η πατρίδα μας, να συνεχίσουμε να δίνουμε το δικό μας ξεχωριστό παράδειγμα ευθύνης, να συνεχίσουμε επίμονα και περήφανα, να γράφουμε το δικό μας ξεχωριστό κεφάλαιο στο βιβλίο της διαχείρισης αυτής της πρωτόγνωρης παγκόσμιας πανδημίας. Γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος να βγούμε όλοι μαζί δυνατοί και ασφαλείς, κερδίζοντας κάθε μέρα μικρές και μεγάλες μάχες, κερδίζοντας εν τέλει τον πόλεμο με τον αόρατο εχθρό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Υφυπουργέ. Ο κύριος Υπουργός θα δεχτεί ερωτήσεις. Παρακαλώ. Κυρία Παπακοστοπούλα από το ΣΤΑΡ. Από αυτό το σημείο και όχι από το Υπουργείο Υγείας. Και οι ειδικοί αλλά και εμείς ως πολίτες θέλουμε να μάθουμε αν έχετε εικόνα αυτή τη στιγμή τα ορφανά κρούσματα που παρατηρούνται κυρίως στα αστικά κέντρα, όπως είναι η Αθήνα, αν συνδέονται με τον τουρισμό και αν τελικά τα βρίσκεται και βρίσκεται και την προέλευσή τους, αν μπορείτε να βρείτε τις επαφές τους και αν ιχνηλατούνται οι επαφές τους ή είναι δύσκολο. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχουν με την ευρύτερη έννοια του όρου ορφανά κρούσματα. Κάθε κρούσμα το οποίο πιστοποιείται, όχι απλά ελέγχεται και χνηλατείται, αλλά αυτή η διαδικασία δεν κλείνει μέχρι να βεβαιωθούμε ότι και η τελευταία ασθενή ή άλλη επαφή μπαίνει στην οποιαδήποτε απομόνωση. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι εκατοντάδες πολίτες έχουν μπει σε καραντίνα από την 1η Ιουλίου. Είτε ως στενές επαφές high ή low risk, οι χνηλατήσεων που έχουμε κάνει. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια γενικότερη συζήτηση για τα ζήτηματα των ορφανών κρουσμάτων, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι έχουμε πλήρως τον έλεγχο. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας τρομάζει. Προφανώς δεν υπάρχει λόγος πανικού. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να παραμείνουμε σε απόλυτη επιφυλακή. Κάθε κρούσμα ιχνηλατείται. Για κάθε κρούσμα υπάρχουν τα ιστορικά με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα και να είστε σίγουροι ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε το κάνουμε νυχθημερών, δίνοντας το καλύτερό μας σε αυτό. Ενώ αν έχετε καταλήξει στην προέλευση. Υπάρχουν κρούσματα τα οποία είναι συνδεδεμένα, είτε σε πρώτο είτε σε δεύτερο βαθμό, με ανθρώπους ή με συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν έρθει από το εξωτερικό. Όμως αυτή είναι μια άσκηση που είναι δύσκολη, είναι καθημερινή. Υπάρχουν στατιστικά τα οποία καθημερινά μας απασχολούν. Αφορούν όχι μόνο στην Αττική, αφορούν σε όλη την Ελλάδα. Θα είδατε και από το στατιστικό ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 53 ενεργά κρούσματα, δηλαδή 50 συνανθρώπους μας οι οποίοι νοσούν, και σας διαβεβαιώ ότι και οι 53 και οι στενές επαφές τους παραμένουν σε απόλυτη απομόνωση. Ο κύριος Αλιφέρης από το Open. Κύριε Υπουργέ, από τα μέτρα που βλέπουμε ότι λαμβάνεται σαν υπηρεσία, ότι η ανισχύα επικεντρώνεται κυρίως στα χερσαία σύνορα. Βλέπουμε και από τα στοιχεία που μας δώσατε ότι τα περισσότερα εισαγόμενα κρούσματα είναι από τα χερσαία σύνορά μας. Θεωρείτε ότι θα έπρεπε να είχαν ληφθεί κάποια μέτρα, όπως για παράδειγμα να γίνονται πιο τακτικοί έλεγχοι σε όλες τις χερσαίες εισόδους? Και το ρωτώ αυτό λόγω του θέματος σχετικά με την Κακαβιά, εκεί όπου ο ΕΟΔΗ έκανε ελέγχους κάποιες μέρες, μετά φαίνεται ότι διερχόταν κόσμος χωρίς κάποιο τεστ. Και εκτός από αυτό, υπάρχει επικοινωνία και επαφή με τις χώρες αυτές, γιατί βλέπουμε ότι στο top 5 οι 4 χώρες είναι από τα Βαλκάνια. Αν έχουμε επαφή με όλες τις χώρες. Προφανώς και διπλωματικά, αλλά και υγειονομικά, αλλά και σε επίπεδο πολιτικής προστασίας έχουμε επαφή, θα μου επιτρέψει να πω, σχεδόν και καθημερινή με κάποιους από τους συνομολόγους μας στις υπόλοιπες χώρες. Θέλω να πω κάτι. Το έχω ακούσει και γράφεται ότι ανεξέλεγκτα μπαίνει ο κόσμος, είναι κλειστά τα σύνορά μας. Αυτοί οι οποίοι μπαίνουν είναι οι Έλληνες πολίτες και όσοι διαθέτουν συγκεκριμένη άδεια παραμονής εργασίας. Άρα ο αριθμός αυτών που έμπαιναν μέχρι τώρα, γιατί είδατε ότι πήραμε μέτρα και σε αυτό το επίπεδο, ήταν πολύ συγκεκριμένος. Δεν έχουμε κάτι να μας τρομάξει, οι έλεγχοι γίνονται. Θα είδατε ότι δειγματοληπτικά και τα ποσοστά των ελέγχων που γίνονται είναι εντυπωσιακά σε σχέση με κάθε άλλη χώρα που κάνει ελέγχους, και νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να μας ανησυχεί. Αυτή τη στιγμή προφανώς μας απασχολούν τα χερσαία μας σύνορα. Προφανώς η κατάσταση στις φίλες γείτονες χώρες
δείχνει να είναι εξαιρετικά δύσκολη. Δεν είναι συμπτωματικό ότι το 76% όπως είπα των κρουσμάτων που έχουμε εισερχόμενα είναι από τις 4 χώρες της Βαλκανικής. Σε κάθε περίπτωση όμως παρακολουθούμε καθημερινά τα δεδομένα και δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας τρομάζει, να μας ανησυχεί. Ο κύριος Βενιζέλος από τα Παροπολιτικά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, επειδή υπάρχει μία συζήτηση γνωστή επί της στατιστικής, θα ήθελα να σας ρωτήσω, όταν διενεργούμε αισθητά αυξημένα τεστ κάποιες ημέρες, καταλήγουμε σε αισθητά αυξημένα σε επιβεβαιώσεις κρουσμάτων ή τελικά είναι ανεξάρτητα τα κρούσματα που βρίσκουμε από τον αριθμό των τεστ που διενεργούμε? Κοιτάξτε, υπάρχει ένας αλγόριθμος τον οποίο και μια στρατηγική την οποία συνεχώς με την ομάδα των επιστημόνων και των επιδημιολόγων την παρακολουθούμε και την αναπροσαρμόζουμε σε καθημερινή βάση. Υπάρχει μια επικαιροποίηση όλου αυτού του συστήματος, πιστέψτε με, σε καθημερινή βάση. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι το ποσοστό των προερχόμενων από την Αγγλία τις πρώτες ημέρες του ανοίγματος των συνόρων μας σε επίπεδο δειγματοληψιών έφτασε το 28%. Θα μπορούσα να σας πω, επειδή τα έχω και πρόχειρα, ότι από τις 15 μέχρι τις 19 Ιουλίου στην Ελλάδα, μόνο από το Ηνωμένο Βασίλειο, λέω ένα παράδειγμα, έχουν προσέλθει 23.559 άτομα, έχουν διεξαχθεί 6.692 τεστ και τα αποτελέσματα που έχουν βγει για τα 505 είναι όλα αρνητικά, μαζί με τις επανηθεύσεις. Διότι άκουσα κάπου ότι μα είναι δυνατόν. Εμείς να ξέρετε ότι σε κάθε αποτέλεσμα που βγάζουμε και ειδικά σε αποτελέσματα που έχουν συγκεκριμένη στόχευση που θα μπορούσαν να μας δημιουργούν ανησυχία, κάνουμε και τις απαραίτητες επαληθεύσεις. Και ταυτόχρονα θα σας πω, προφανώς υπάρχουν κάποια τράνζιτ, κάποιοι συμπολίτες μας, 2-3 νομίζω, που ήρθαν τράνζιτ από Λονδίνο, οι οποίοι ήταν θετικοί. Η γενική όμως εικόνα του Ηνωμένου Βασιλείου δεν μας τρομάζει αυτή τη στιγμή. Την ίδια στιγμή παρακολουθούμε την εικόνα όλων των χωρών που μπορούν είτε δυναμικά είτε σε δεύτερο χρόνο να αποτελέσουν και τουριστική στόχευση ή άνοιγμα τουριστικό της χώρας μας. Θέλω να ξέρετε ότι κάθε μέρα η δουλειά που γίνεται είναι μια δουλειά η οποία βασίζεται και στην έρευνα και στα στατιστικά στοιχεία και το βασικότερο σε μια επιστημονική πλατφόρμα που εμπλέκονται από τη μία επιδημιολόγοι μας που πάντα μέσα από τη δική τους επιστημοσύνη μας βοηθούν να προσεγγίζουμε ακόμα καλύτερα τα ζητήματα που αφορούν στα πρωτόκολλα, αλλά και μια ομάδα εξαιρετικών επιστημόνων που δουλεύουμε στην πλατφόρμα των στοχευμένων δειγματοληψιών, έτσι ώστε τα αποτελέσματα που φέρνουμε να μας μπορούν να αποτελούν μια βάση πάνω στην οποία μπορούμε να κεφαλοποιήσουμε και να προχωρήσουμε την επόμενη μέρα. Η κυρία Αγγελοπούλου από την Αυτοεμπορική. Κύριε Υπουργέ, από την ενάρξη της πανδημίας μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει, εκτός από τα μέτρα που έχει πάρει, πληρώνει και κάποια χρήματα, όπως ας πούμε τα ξενοδοχεία που έχουμε για να φιλοξενούμε ανθρώπους που είναι θετικοί κλπ. Και συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό σε σχέση με τις άλλες χώρες, ας πούμε, που τους βάζουν και πληρώνουν από την τσέπη τους. Μπορούμε να γνωρίζουμε σε τι ύψος έχει φτάσει το ποσό που έχουμε δεσμεύσει για να ανταπεξέλθουμε σε όλα αυτά? Δεν το έχω πρόχειρο αυτή τη στιγμή να σας το δώσω. Σε κάθε περίπτωση όμως πιστέψτε με ότι το ζήτημα της ασφάλειας δεν έχει αντίτιμο. Δηλαδή το να είμαστε ασφαλείς σαν χώρα δημιουργεί πολύ συγκεκριμένα δεδομένα. Είναι το απόλυτο asset μας για την επόμενη μέρα. Και αντιλαμβάνεστε ότι όταν μια χώρα είναι ασφαλής σημαίνει ότι μπορεί και να έχει ασφαλή τουρισμό και αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό όταν μπει σε μια ανάλυση τι μας έχει κοστίσει αυτό και τι προσδοκούμε, μόνο θετικά μπορεί να είναι τα αποτελέσματα, οι προσδοκίες μας. Σε κάθε περίπτωση θα σταθώ σε αυτό που έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Ότι για μας το ζήτημα της ανθρώπινης ζωής, της ασφάλειας, της δημόσιας υγείας δεν μπαίνει σε δημοσιονομικά περιθώρια. Οι επιλογές που έκανε η κυβέρνηση βασίστηκαν αποκλειστικά και μόνο σε οικονομικά κριτήρια, αλλά στο πώς η χώρα μας θα μπορέσει με ασφάλεια να ανταπεξέλθει και πώς θα περιορίσουμε τις απώλειες ανθρώπινη ζωή. Αυτή τη στρατηγική την υπηρετούμε κάθε μέρα. Και τώρα που κάνουμε σταδιακά βήμα-βήμα το άνοιγμά μας στον τουρισμό, στην οικονομία, στην ίδια μας την κοινωνία.
Κυρία Σπαγαδόρου από το CNN Greece. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, καθώς βρισκόμαστε σε μια δημιουργική εγρήγορση, όπως είπατε, και όχι τιμωρητική, ποιος θα είναι ο σχεδιασμός σας το επόμενο διάστημα, το οποίο αναμένουμε, ευελπιστούμε περισσότερο τουρισμό, αναφορικά με τα νησιά, συγκεντρώσεις, συγχρονισμούς, πάρτι. Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας, αν οι έλεγχοι θα ενταθούν ακόμη περισσότερο? Κοιτάξτε, ο σχεδιασμός μας σε σχέση με τους ελέγχους είναι σε εβδομαδιαία βάση. Δεν σημαίνει ότι όταν έχουμε κάτι μη αναμενόμενο δεν έχουμε γρήγορα τα ανακλαστικά. Από εκεί και πέρα, με βάση τα στοιχεία που έχουμε σε σχέση με τα κρούσματα, αλλά ακόμα πολλές φορές και από καταγγελίες που έχουμε, σχεδιάζουμε σε εβδομαδιαία βάση μαζί με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς την ανταπόκρισή μας σε όλα αυτά. Θέλω να ξέρετε ότι και αυτή η άσκηση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Διότι εκτός από αυτά που βλέπετε, υπάρχουν και άλλα τα οποία προσπαθούμε να έχουμε ως εργαλεία. Θα πω ένα παράδειγμα. Έχουμε περιοχές που είναι επιβαρημένες. Πολύ. Και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Την Παρασκευή γίναν 1017 τεστ σε 8 διαφορετικές περιοχές σε εργαζόμενους και ανθρώπους που αφορούν και εργάζονται στην εστίαση. Ευτυχώς και τα 1017 τεστ ήταν αρνητικά. Αυτοί οι στοχευμένοι έλεγχοι γίνονται όχι μόνο σε αυτές τις περιοχές, αλλά και στα νησιά και παντού. Η λογική μας δεν είναι να ελέγξουμε αν τηρούνται μόνο τα μέτρα, αλλά ταυτόχρονα να μπορούμε να έχουμε εικόνα και αν σε υπερτοπικό επίπεδο έχουμε μικρές ή μεγάλες εστίες με βάση τα αποτελέσματα των ιχνηλατήσεων που προκύπτουν. Θέλω να ξέρετε ότι αυτή η άσκηση είναι εξαιρετικά δύσκολη, είναι καθημερινή, βασίζεται σε επιστημονικά κριτήρια και αν μη τι άλλο αισθανόμαστε ότι και τον έλεγχο έχουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει οποιοδήποτε εφησυχασμός. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να δημιουργηθούν κάποια δεδομένα συναγερμού, όμως από την πρώτη στιγμή έχουμε ξεκαθαρίσει ότι είμαστε σε συναγερμό. Είμαστε σε επιφυλακή. Απλά η επιλογή μας είναι σε χαμηλούς τόνους, να δουλεύουμε καθημερινά, να αποφεύγουμε την είδηση που μπορεί να στοχοποιήσει άδικα περιοχές, διότι έχουμε κρούσματα τα οποία είναι άμεσα διαχειρίσιμα, χωρίς αυτό να σημαίνει το παραμικρό σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι, σε κατάσταση συναγερμού λοιπόν κάποιων περιοχών, μιλάμε για τοπικά lockdowns? Όχι, το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό. Ότι όπου χρειαστεί να πάρουμε μέτρα, θα πάρουμε μέτρα. Και έχουμε αρκετά εργαλεία. Αυτό που είναι ξεκάθαρο, το έχουμε πει σε όλους τους τόνους, ότι δεν υπάρχει καμία λογική, δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός για γενικό lockdown σε οποιοδήποτε επίπεδο και κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Εντάξει, τα τοπικά lockdown προφανώς είναι μέσα στα εργαλεία τα οποία έχουμε, τα οποία βέβαια υπάρχουν μια σειρά διαδικασιών και πρωτοκόλων που προηγούνται για να φτάσουμε κάπου εκεί. Θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα πάμε σε τοπικά lockdown τη στιγμή που αυτό που κάνουμε συνεχίσουμε να το κάνουμε με την ίδια, αν θέλετε, με τον ίδιο ζήλο και τα ίδια αποτελέσματα και εφόσον, θέλω να το τονίσω, συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι εμείς οι ίδιοι κρατάμε την μοίρα μας, την τύχη μας στα χέρια μας. Αν ο καθένας από εμάς κάνει αυτό που πρέπει, αν ο καθένας από εμάς μεταφέρει αυτό το μήνυμα της εγρήγορσης τόσο σε ατομικό όσο σε συλλογικό επίπεδο, μαζί με τα μέτρα και τους μηχανισμούς της πολιτείας, νομίζω ότι βήμα-βήμα θα μπορέσουμε να πάρουμε πίσω τις ζωές μας. Ο κύριος Γούλας από το πρώτο θέμα. Κύριε Υπουργέ, είπατε τώρα ότι μέσα στα εργαλεία σας είναι και το lockdown. Ακόμα και αν πρόκειται για κάποιο νησί τοπικό, το οποίο εν μέσω τουριστικής περιόδου μπορεί να παρατηρηθούν αυξημένα κρούσματα? Δεν νομίζω ότι θα προκύψει τέτοια ανάγκη. Διότι προφανώς έχουμε κρούσματα σε νησιά και ειδικά στο κομμάτι που αφορά στα νησιά, ο μηχανισμός μας είναι τέτοιος, ο οποίος μέχρι τώρα έχουμε πετύχει και έχουμε στεγανοποιήσει κάθε τέτοια περίπτωση. Χάνουμε πολύτιμο χρόνο, και είναι η αλήθεια και πρέπει να το πούμε, σε μικρές καταγγελίες, φήμες που ακούγονται σε σχέση με την ύπαρξη κρουσμάτων σε διάφορα νησιά, τα οποία τα κρύβουν, δεν τα παρουσιάζουν. Πιστέψτε με, κάθε φορά που συνέβη αυτό, τουλάχιστον σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις που έχω διαχειριστεί ο ίδιος προσωπικά, λόγω του όγκου της καταγγελίας και της σημαντικότητας της καταγγελίας, αποδείχτηκε ότι ήταν fake news. Η κυρία Πρωτονοταρίου από το Mono News GR.
Γεια σας. Εγώ δύο ερωτήσεις έχω να κάνω. Η μία είναι σχετικά με το πρόβλημα της Ρουμανίας, το οποίο έχω, από ό,τι έχω διαβάσει, και πείτε μου αν είναι σωστά, ότι εκεί θεσμικά δεν επιτρέπεται η καραντίνα. Και μάλιστα κάποια άρθρα θεωρούν ότι η εξάπλωση στα Βαλκάνια οφείλεται στην κατάσταση στη Ρουμανία. Ήθελα να σας ρωτήσω, αν έχετε στο μυαλό σας να πάρετε κάποια μέτρα ειδικά για τους ανθρώπους που έρχονται από τη Ρουμανία. Βέβαια, επεκτείνεται και στα υπόλοιπα Βαλκάνια, οπότε δεν ξέρω αν έχει νόημα. Πώς σας προβληματίζει τέλος πάντων αυτό. Και ένα δεύτερο, σχετικά με το 15 Αύγουστο, αν θα επιτραπούν τα πανηγύρια. Καταρχήν, δεν επιβεβαιώνω ότι η κατάσταση στα Βαλκάνια προέρχεται από τη Ρουμανία. Είναι πολύ πιο σύνθετο το ζήτημα αυτό. Και αν κάποιος μπορούσε να μπει στο χάρτη της εξάπλωσης και πώς διαφορετικές αιστείες πανδημίας αφέθηκαν στην τύχη τους και ενώθηκαν κάποια στιγμή με ό,τι σημαίνει αυτό για ευρύτερες περιοχές. Νομίζω ότι με ασφάλεια μπορεί να πει ότι δεν έχουν ξεκινήσει όλα από τη Ρουμανία. Προφανώς υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που δημιουργεί δυσκολίες στο κομμάτι της απομόνωσης και της καραντίνας. Από εκεί και πέρα, τα μέτρα που παίρνουμε δεν έχουν να κάνουν με την εσωτερική στρατηγική, τις εσωτερικές πολιτικές της κάθε χώρας, αλλά με το τι αντίκρισμα έχουν αυτές στους πολίτες που ταξιδεύουν στην Ελλάδα. Άρα, ό,τι μέτρο πάρουμε θα είναι βασισμένο σε καθαρά επιδημιολογικά κριτήρια και με βάση τη στατιστική και τα δεδομένα που έχουμε από τις δειγματοληψίες που κάνουμε. Τώρα για το 15 Αύγουστο, νομίζω είναι νωρίς να σας πω οτιδήποτε. Στο τέλος του μήνα θα μπορέσουμε να σταθμίσουμε ξανά την κατάσταση. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα πανηγύρια μέχρι το τέλος Ιουλίου έχουν απαγορευτεί. Προσωπικά θεωρώ ότι και τον Αύγουστο δεν θα πρέπει να γίνουν πανηγύρια. Καλό είναι να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι βρισκόμαστε σε μια διαφορετική κατάσταση και νομίζω ότι όταν το βάλουμε πάνω στην ζυγαριά του να κάνουμε πανηγύρια ή να πάρουμε μεγάλους κινδύνους και ρίσκα, νομίζω ότι όλοι θα συνειδητοποιήσουμε ότι μπορούμε να ζήσουμε έστω αυτό το καλοκαίρι χωρίς όλα εκείνα τα πανηγύρια που έχουμε βρεθεί κατά καιρούς, που μπορεί να μας έχουν λείψει, που είναι ένας τρόπος εκτόνωσης και ανάδειξης διαφόρων περιοχών, όμως ο κίνδυνος που έχουν τέτοιου είδους συνωστισμοί και συγχρονισμοί αντιλαμβάνεστε ότι είναι υψηλότατος. Κυρία Λαζάρο από τον Α. Κάνοντας ρεπορτάζ τις τελευταίες μέρες για την εφαρμογή των μέτρων σε χώρους διασκέδασης, μίλησα με αρκετούς εργαζόμενους, οι οποίοι τους είδα και μου είπαν ότι κάτω από δύσκολες συνθήκες, όπως το να δουλεύουν 8 ώρες κάτω από τον καυτό ήλιο, προσπαθούν να εφαρμόσουν τα μέτρα να φορούν τις μάσκες τους. Μου είπαν όμως με παράπονο ότι δεν ισχύει το ίδιο από όλους τους πελάτες και μου περιέγραψαν φαινόμενα, κυρίως με μεγάλες παρέες νεαρών παιδιών, οι οποίοι προφανώς από άγνοια κινδύνου συμπεριφέρονται σαν να μην υπάρχει ο ιός. Δηλαδή μετακινούν τις καρέκλες, πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον, συμπεριφέρονται όπως πριν. Τι έχετε να πείτε σε αυτά τα παιδιά? Καταρχήν προσωπικά νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη, διότι όλα αυτά τα παιδιά κάτω από δύσκολες συνθήκες και τηρούν τα μέτρα και παλεύουν για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για εκείνους και τις οικογένειές τους. Και είναι άλλο ένα μικρό παράδειγμα για όλους εκείνους που ακόμα και την πρώτη φάση κάποιοι βρισκόντουσαν στο σπίτι και κάποιοι άλλοι παλεύανε ώστε να παραμείνουν όλοι οι άλλοι ασφαλείς. Ένας από τους λόγους που εντείνουμε τους ελέγχους είναι ακριβώς γιατί θέλουμε να προασπίσουμε το δικαίωμα αυτών των παιδιών κάτω από δύσκολες συνθήκες να συνεχίσουν να παραμένουν ασφαλείς. Και σας είπα και πριν λίγο ότι κάνουμε στοχευμένους ελέγχους σε περιοχές που αφορά τους ίδιους εργαζομένους. Γιατί πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο, θέλουμε οι εργαζόμενοι μας, αυτοί που δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό, να παραμείνουν ασφαλείς. Αν μείνουν οι εργαζόμενοι ασφαλείς, αν ο καθένας κάνει αυτό που πρέπει, τότε νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ούτε να πανικοβληθούμε, ούτε να ανησυχήσουμε. Αυτό που χρειάζεται είναι να παραμένουμε σε επαγρύπνηση, να παραμένουμε σε επιφυλακή και να μπορούμε όλοι μαζί μέσα από την σημαντική συνεργασία του κράτους με την ίδια την κοινωνία να φέρουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Για τα παιδιά που συμπεριφέρονται σαν να μην συμβαίνει τίποτα, δηλαδή. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Μίλησα περί ατομικής ευθύνης και θα επανέλθω σε αυτό. Ο καθένας από εμάς κρατάει την τύχη του στα χέρια του. Αν ο καθένας από εμάς κάνει αυτό που πρέπει με νυφαλιότητα, με ψυχραιμία, με σοβαρότητα και αντιληφθεί ότι πέρα από την ύπαρξη τη δική μας υπάρχει πάντα ο εργαζόμενος, ο συγγενής μας, ο φίλος μας, ο οποίος και αυτός μπορεί να κινδυνεύσει, νομίζω ότι όλα μπορούν να διορθωθούν σιγά σιγά. Κυρία Φίλη από την ΕΡΤ.
Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα εμείνω λιγάκι σε αυτό το σημείο. Είπατε λοιπόν, επαναλάβατε και δικαίως, ότι χρειάζεται εγρήγορση, να λαμβάνουμε μέτρα. Υπάρχει οδηγία λοιπόν να φοράει ο κόσμος υφασμάτινες μάσκες, μη ιατρικές. Σας έχει απασχολήσει το θέμα της διάφανης πλαστικής μάσκας που φορούν οι επαγγελματίες, κυρίως σε όλους τους κλάδους. Κατά πόσο είναι αξιόπιστες οι μάσκες αυτές που αφήνουν, που στερώνονται στο πηγούνι και αφήνουν ακάλυπτα άλλα σημεία? Ωραία. Αυτό είναι ένα θέμα που πιστέψτε με είναι ένα θέμα καθαρά αμυγός ιατρικό. Οι επιδημιολόγοι μας μπορούν να απαντήσουν και οι δήμονες πάνω σε αυτό. Εμείς με βάση τις οδηγίες που υπάρχουν κάνουμε και τους σχετικούς ελέγχους. Θα θέλω να σας ξεκαθαρίσω κάτι. Θα κάνω παραπομπές είτε στους επιδημιολόγους μας είτε στα αντίστοιχα υπουργεία για ζητήματα τα οποία δεν αφορούν το δικό μας αντικείμενο. Και θέλω να με δικαιολογήσετε σε αυτό, διότι εμάς η δική μας δουλειά είναι πολύ συγκεκριμένη. Έχουμε ένα μεγάλο φορτίο που αφορά στον έλεγχο των μέτρων. Όμως τα πρωτόκολλα σε σχέση με τις μάσκες, σε σχέση με τα υλικά που χρησιμοποιούνται, είναι κάτι το οποίο δεν αφορά την πολιτική προστασία. Εμείς ακολουθούμε τις διαδικασίες, τις εντολές και τις οδηγίες των επιδημιολόγων και αναλόγως πράττουμε. Ως εκ τούτου θα σας παραπέμψω στους αγαπημένους μας επιδημιολόγους. Να πάρουμε άλλη μία τελευταία ερώτηση. Η κυρία... Από το ΑΠΕ, από το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Κύριε Χαρδαλιά, έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες να παρατηρείται μια αύξηση των κρουσμάτων και στις δύο μεγάλες πόλεις της χώρας, στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, πριν από λίγο καιρό έγιναν κάποιες μετρήσεις από το ΑΠΕΘΙΤΑ που δείχνουν ότι στα λίμματα της πόλης οι τιμές που συγκεντρώνονται είναι ανιχνεύσιμες και είναι αντίστοιχες με τις τιμές του Απριλίου. Πόσο ανησυχητική είναι αυτή η είδηση και πώς πρόκειται να δράσουμε σαν χώρα από εδώ και πέρα? Από την πρώτη στιγμή παρακολουθούμε όλους τους ελέγχους, όχι μόνο τους ελέγχους που κάνει το ΑΠΕΘΙΤΑ και γενικότερα επιστημονικοί φορείς. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος λόγος πανικού ή μεγάλης ανησυχίας. Θα είδατε ότι εύλογα είναι τα κρούσματα περισσότερα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, διότι εκεί έχουμε τους μεγαλύτερους πληθυσμούς. Όμως θα είδατε ότι αυτή τη στιγμή, ενώ είχαμε 111 κρούσματα στην Κεντρική Μακεδονία, ενεργά σήμερα που συζητάμε είναι 4. Την ίδια στιγμή είχαμε 44 στην Αττική, ενεργά νομίζω είναι τα 24. Άρα σε κάθε περίπτωση παρατηρούμε τι συμβαίνει. Η παρατήρησή μας αυτή και η ανάλυσή μας βασίζει σε στοιχεία και τοπικά και υπερτοπικά και περιφερειακά και είμαστε σε θέση να έχουμε μια εικόνα, διότι όλα αυτά τα ενεργά κρούσματα ξέρουμε πού βρίσκονται, ξέρουμε ποιοι πρέπει να είναι σε απομόνωση, ξέρουμε ποιοι πρέπει να είναι σε καραντίνα. Το ότι δεν ανακοινώνουμε και δεν δίνουμε πλήρη στοιχεία σε σχέση με όλα αυτά που κάνουμε γίνεται για ένα λόγο. Πρώτον, διότι πρέπει να υπερασπιστούμε τα προσωπικά δεδομένα του καθενός και απ' την άλλη, σε μια προσπάθεια που κάνουμε να ανοίξουμε τον τουρισμό μας, πρέπει να αποφύγουμε καταστάσεις ή ειδήσεις που πολύ εύκολα και άδικα μπορούν να στοχοποιήσουν ολόκληρες περιοχές. Κυρία Παπακοστοπούλου θέλει και να ανοίξει και να κλείσει τη σημερινή πρώτη συνέντευξη, οπότε με χαρά να πάρουμε την τελευταία ερώτηση. Εγώ πάντως ήθελα να διευκρινίσω και να γυρίσω στα ορφανά, γιατί είναι μια συζήτηση που την κάνουμε εμείς οι συντάκτες υγείας καθημερινά με τους λοιμοξιολόγους και γιατί στο ΝΕΟΔΙ, στην επιδημιολογική επιτήρηση, αναφέρει επαφή με κρούσμα ή από ταξίδι. Οπότε καθημερινά έχουμε μεγάλο αριθμό κρούσματων που δεν διευκρινίζονται. Όταν λέτε δεν διευκρινίζονται, σε σχέση με την προέλευσή τους. Και επίσης θέλω να μου πείτε, αφού είναι όλα τόσο καλά και όλα πάνε τόσο καλά, και φυσικά το πιστεύουμε και το επικροτούμε και νομίζω και εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, γιατί επανήλθε η ενημέρωση για να υπάρχει ένας έμεσος βούρδουλας στον κόσμο ή γιατί ο κόσμος πρέπει να ακούει από έγκυρη πηγή την υπενθύμηση πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε? Καταρχήν, δεν αισθάνεται κανένας που σας δέρνω τώρα. Όχι, αλλά το λέω με την καλή έννοια ότι πάντα ήταν λοιπόν η καθιερωμένη συνήθεια του λοιπόν κόσμου. Πάμε στα πρακτικά. Χρειάζεται να υπάρχει έγκυρη ενημέρωση. Δυστυχώς, και το λέω με παράπονο, βλέπω καθημερινά να διαμορφώνεται ένα κλίμα και να υπάρχουν κάποιες ειδήσεις οι οποίες δεν είναι μόνο αβάσιμες, είναι και ψευδείς. Όλο αυτό δημιουργεί ένα κλίμα πανικού ή δημιουργεί ένα κίνημα αντίδρασης σε σχέση με τα πραγματικά δεδομένα. Άρα τι κάνουμε? Τα πραγματικά στοιχεία κάθε Τρίτη θα τα παρουσιάζουμε από εδώ, έτσι ώστε και οι Έλληνες πολίτες
Και εσείς οι οποίοι καλύπτετε με ζήλο, με καθημερινή προσπάθεια το ρεπορτάζ, να έχετε όλα εκείνα τα στοιχεία για να μπορείτε να βγάλετε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Σε σχέση με τα ορφανά, για να μην αφήσω να πέσει κάτω. Ακούστε, δεν υπάρχουν ορφανά με την έννοια ότι δεν ξέρουμε πού βρίσκονται οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχουν λάθη στα PLF. Δεν έχουν συμπληρωθεί κάποια στοιχεία κανονικά. Και μας παίρνει λίγο περισσότερο χρόνο μέσα από τους μηχανισμούς που έχει το κράτος να βρούμε πού βρίσκονται αυτοί. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχουν διάσπαρτα κρούσματα σε επίπεδο κοινωνίας οι οποίοι αυτοί να περιφέρονται με προφανείς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Έχουμε ενεργοποιήσει κάθε μηχανισμό για να εξασφαλίσουμε ότι κάθε κοινωνία και μπορεί να παραμείνει και είναι ασφαλής. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι να συνειδητοποιήσουμε όλοι και να συμφωνήσουμε. Ότι δεν υπάρχει ζήτημα απλά και μόνο να κάνουμε νουθεσίες ή οτιδήποτε άλλο. Η δική μου παράκληση είναι ξεκάθαρη. Έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια. Και αυτή την προσπάθεια πρέπει να τη συνεχίσουμε. Και αυτή η προσπάθεια βασίζεται σε καθημερινά δεδομένα που αφορά στον τρόπο που ο καθένας μας συμπεριφέρεται. Προφανώς υπάρχει κόπωση. Προφανώς υπάρχει κούραση. Προφανώς έχουμε διανύσει ένα μεγάλο μονοπάτι και συνεχίζουμε. Σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να συνεχίσουμε όλοι συντεταγμένα και πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο να παλέψουμε κάτω από συγκεκριμένους όρους για να πάρουμε τις ζωές μας πίσω. Το κράτος είναι έτοιμο κάθε μέρα να κάνει αυτό που πρέπει. Με μικρές, με μεγάλες αριθμίες. Είμαστε έτοιμοι σε κάθε περίπτωση να φέρουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Χρειάζεται και η συνεργασία που υπάρχει, γιατί ο ελληνικός λαός έχει κάνει κάτι εξαιρετικό, μοναδικό, από τον τρόπο που διαχειρίστηκε όλους αυτούς τους μήνες την κατάσταση. Αυτό που χρειάζεται είναι να συνεχίσουμε έτσι. Η επιστημονική κοινότητα κάνει συγκεκριμένα βήματα, σημαντικά βήματα, και θέλω να πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα πάρουμε τις ζωές μας πίσω, πολύ γρήγορα θα αφήσουμε αυτόν τον εφιάλτη πίσω. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ.